μια συμβουλή στην προηγούμενη, την κυρία συνάδελφο. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, έχουμε το εκλέγειν και το εκλέγεστε, ξέρετε. Αλλά κάτι δημοκρατία, μόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορείς να βρεις. Δημοκρατία αυτό είναι. Όπως και πολιτική. Κακή πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί εδώ και 5 έτη κακή πολιτική. Διότι πολιτική κακή είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα κάνεις αύριο και αύριο να λες γιατί δεν το έκανες σήμερα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά από χθες το μεσημέρι παρακολουθώ το ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Κεραμέως, πραγματικά επικοινωνιακά το έχετε. Αλλά το έχετε για αυτούς που δεν σκέφτονται. Όχι για την ελληνική λύση που και σκέφτεται και ξέρει και σας ξέρει καλά πόσο πολιτικά αντικαλειτουργεί η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, θα σας αποδείξω λοιπόν, κυρία Κεραμέως και αγαπητέ κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο σας χαρακτηρίζω πολιτικάντιδες. Όχι πολιτικούς, πολιτικάντιδες. Ρωτώ εσάς τους δύο τώρα και θέλω απάντηση. Σας δίνω το λόγο. Πόσους νόμους για τις εκλογές φέρετε στη Βουλή από το 2019. Αριθμό θέλω. Νόμους. Όλες οι εκλογές, ό,τι υπάρχει φέρετε εδώ. Πέστε μου, πόσους νόμους φέρατε ως κυβέρνηση. Θα σου πω. Πόσους. Δεν ξέρουν ούτε οι υπουργοί. Έχουν φέρει 12 νόμους εκλογικούς για τις εκλογές και δεν μπόρεσαν να φέρουν ένα σωστό νόμο ολικό για να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Γιατί κάνετε αυτό που λέω εγώ lifting σε κάθε νόμο. Lifting. Το φτιάχνετε λίγο από εδώ. Δεν σας βγαίνει αργότερα, βλέπετε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, το ξαναφτιάχνετε. Δεν σας βγαίνει, το ξαναμεταμορφώνετε. Αλλά θα σας πω κάτι. Αυτό είναι σημάδι και ένδειξη πολιτικαντισμού. Γιατί δεν νομοθετείτε με βάση το καλό της δημοκρατίας και του ελληνικού καλού και του ελληνικού λαού, αλλά με βάση το κομματικό και μόνον όφελός σας. Γι' αυτό και εμείς δεν σας παρακολουθούμε, δεν σας ακολουθούμε και δεν συνεννούμε σε αυτό που κάνετε. Και θα σας πω τώρα κάτι. Ποιος νόμος. 46-48 του 19, 46-54 του 20, 46-74 του 20, 47-35 του 20, 48-04 του 21, 49-54 του 22, μην τους απαριθμίσω. 12. Θα πω κάτι στον Υπουργό, ο οποίος δεν γνώριζε πόσους νόμους έφερε η κυβέρνησή του. Ξέρετε, οι εκλογικοί νόμοι δεν είναι σαν την αλλαγή λαδιών. Δεν πάτε για σέρβις. Δεν πάτε για σέρβις το αυτοκίνητο και το αλλάζετε κάθε 6 μήνες. Αλλά εσείς τι κάνετε. Κάθε 6 μήνες αλλάζετε τον εκλογικό νόμο κατά πώς σας βολεύει. Ή τον βελτιώνετε ή τον τροποποιείτε, γιατί έτσι σας βολεύει, σας λέω. Αυτό είναι λάθος. Γιατί δεν μπορεί να συνενέσει ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα στους πειραματισμούς, στις ψευτοδιορθώσεις, στο ψευτολίφτινγκ των εκλογικών νόμων. Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, δώστε 3 μήνες μπροστά από εδώ και πέρα. Να κάτσουμε μαζί του σοβαρά, αλλά να συζητήσουμε. Όχι να μου έρχεται εδώ η κυρία Κεραμέως χτες. Και πραγματικά, θα το πούμε σε λίγο. Εσείς δεν τους ξέρατε αυτούς εδώ. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Ήρθε εδώ να σπαγιδεύσει. Τι είστε, λαγί, κουνέλια, τι είστε. Κουνελάκια, όχι. Θα σας τα πω τώρα. Γιατί όταν είπαμε όχι, μας είπατε εθνική εξαίρεση, κύριε Κατρίνη. Όχι εθνική. Εντάξει, μπορώ να λέω τι θέλω, διορθώστε με. Αλλά όταν πάρετε το λόγο. Εγώ σας διακόπτω ποτέ. Ποτέ. Εγώ σας παρακαλώ. Ακούστε λίγο. Δεν θέλετε κουνελάκια. Κορόιδα είστε. Είστε κορόιδα. Ωραία. Αφήνουμε το κουνελάκια. Είστε κορόιδα. Σας κορόιδεψαν. Σας κορόιδεψαν, κύριε Κατρίνη. Αντί να πείτε λοιπόν, είχε δίκιο η ελληνική λύση και ζητάμε συγγνώμη από το ελληνικό λαό που συνενέσαμε, τώρα μένετε στις λέξεις. Θα σας πω κάτι φιλικά. Δεν υπάρχουν κακές λέξεις. Ούτε άσχημες λέξεις. Υπάρχουν κακά μυαλά και άσχημα μυαλά που τις ερμηνεύουν όπως τις βολεύουν. Πάμε λοιπόν στο έγκλημα. Δεν θα πω για τις 4 κάρτες του Συμβουλίου της Βουλής. Το προσπερνώ. Ήταν εδώ Πλεύρης, λείπει σήμερα. Θέλω να μου πει ο Υπουργός σε ποιες χώρες ευρωπαϊκές εφαρμόζεται αυτό ακριβώς που νομοθετήσατε. Ακριβώς όμως. Ακριβώς. Γιατί επικαλείστε την Ευρώπη. Επικαλείστε το ευρωπαϊκό δικαίωμα, αλλά δεν μας λέτε σε ποιες χώρες εφαρμόζεται αυτό το εκλογικό σύστημα. Θέλω μία προς μία να μου τις πείτε. Εγώ θα σε ενημερώσω.
Γιατί πάλι ψέματα λέτε. Δεν εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη αυτό που εσείς κάνατε. Ακούστε. Επιστολική ψήφος. Λέτε ψέματα. Ισχύει πλήρως. Ακούστε τις χώρες. Σε Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία. Και εν μέρη σε δύο άλλα κράτη. Πολωνία, Σλοβενία. Μόνο για αμαία υπερήλικες και νοσούντες. Το ακούτε? Το ακούτε? Σε τέσσερα κράτη, Τσεχία, Ιρλανδία, Μάλτα, Σλοβακία, δεν ψηφίζουν καθόλου οι διαμέαντες στο εξωτερικό. Και μου πείτε ότι οι Ιρλανδοί δεν έχουν ομογενείς. Η μισή πρόεδρο των πολιτών Ιρλανδοί ήταν. Άρα λοιπόν, όταν έρχεστε εδώ και μου λέτε ότι υπάρχει στην Ευρώπη, δεν είναι έτσι. Στα υπόλοιπα κράτη ψηφίζουν στο εξωτερικό είτε διαζώσεις, είτε αυτοπροσώπος π.χ. στην Ελλάδα. Είτε με επιστολική και με επιστολική, είτε δια αντιπροσώπου. Η Εσθονία μάλιστα έχει θεσπίσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου. Τόσο για το εξωτερικό όσο για το εξωτερικό. Άρα δεν είναι όλες τις χώρες. Είναι μερικές. Το δικό σας το εγχείρημα δεν ταυτίζεται με κανένα από αυτά. Με κανένα ευρωπαϊκό. Τώρα, είναι μια μαγειρεμένη συνταγή γιατί έτσι βολεύει στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Καταθέτω τον πίνακα λοιπόν τι ισχύει στην Ευρώπη για να σταματήσει το παραμύθι και η επίκληση του ευρωπαϊκού έτσι παραδείγματος από την κυβέρνηση σε ό,τι στρεβλοκάνει. Είναι όπως και με τους ΛΟΑΤΚΙ που λένε ότι στην Ευρώπη ισχύει. Δεν ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Κύριε Κερακάκη, ποια χώρα εφήρμοσε πρώτη την επιστολική. Κύριε Λιβάνη, συγγνώμη. Κύριε Λιβάνη, ποια... επειδή είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με μπερδεύει ο Κερακάκης με αυτά τα ηλεκτρονικά του. Ακούστε λίγο. Είναι λόγω όγκου, κύριε συνάδελφε. Λόγω όγκου. Λόγω όγκου. Πολιτικού όγκου. Λοιπόν, ακούστε. Πείτε μου, κύριε Λιβάνιε, σε ποια χώρα, εν πάση περιπτώσει, εφήρμοσε πρώτη την επιστολική ψήφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτοί ξεκίνησαν. Ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2005 έκανε έλεγχο και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εκλογικής Μεταρρύθμισης υπό την προεδρία του Τζίμι Κάρτερ. Πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό για την επιστολική ψήφο? Αυτό που πότε να κάνετε εσείς είναι. Τι λέει λοιπόν η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τζίμι Κάρτερ? Τα επιστολικά ψηφοδέλτια παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή πιθανής νοθείας των ψηφοφόρων. Και επειδή εμείς μιλάμε με αποδείξεις, δεν είμαστε σαν τους υπολείπους εδώ, να τους πειράζουν οι λέξεις. Πάρτε λοιπόν το πόρισμα στα πρακτικά της Βουλής για να μάθει ο ελληνικός λαός ότι έρχεται νοθεία στις εκλογές και πιστοποιημένα. Και θα σου το αποδείξω και πώς. Πάμε στη διαδικασία. Έχουμε και μικρά παιδιά τώρα. Έχουν παππούδες, φαντάζομαι τα παιδιά αυτά από εκεί πάνω. Είναι 80 ετών ένας πάνω στο Πήλιο, στον Παρνασσό, στον Όλυμπο, σε ένα χωριό. Λέτε, πιστοποίηση κινητού και email με συνθηματικό. Αν δεν έχει διαδίκτυο η περιοχή, ακόμα περιμένω το διαδίκτυο, το Wi-Fi δωρεάν του Σαμαρά της κυβέρνησής σας. Αν δεν έχει διαδίκτυο, ο 80χρονος που έχει κινητά παλιάς τεχνολογίας θα λάβει ένα SMS στο Άνω Μητρούση ή στο Κάτω Μητρούση ή στην Άνω Ραχούλα και πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος από διαδίκτυο να μπει και να ψάξει. Θα πείτε, θα βάλει τον ανιψιό, το γιο, τον εγγονό. Ωραία. Μου άρεσε χθες αυτό που κάνει και η γραμμέως της. Το κάνω σήμερα εγώ με το φάκελο. Ακούστε. Αποστολή φακέλου. Συστημένο. Με courier. Πώς επιβεβαιώνεται η παραλαβή? Ποιος θα ελέγχει τη διαδικασία παραλαβής? Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων? Ποιος θα βεβαιώνει ότι οι φάκελες οκλείουν τα απαιτούμενα έγγραφα μέσα? Σε ποιο δημόσιο ιδιωτικό χώρο θα αποσταλούν οι φάκελοι για να καταμετρηθούν? Ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Ερωτήσεις που δεν απαντήσατε. Και σε λίγο θα σας πω κάτι καλύτερο. Θα βάλετε σύστομα κύκλωμα καταγραφής, κάμερες. Θα μαζεύονται κάπου οι φάκελοι. Σας έδωσα ένα παράδειγμα στο γραφείο μου και έχω και το βίντεο, απλά δεν το μετέδωσα γιατί θέλω να σεβαστώ τη δημοκρατία. Από τη Γερμανία, κύριοι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων, ήρθαν φάκελοι σάκι ανοιχτοί. Μεταφέρθηκαν με ένα γιο ταχύ από το προξενείο στο αεροδρόμιο, τρεις φάκελοι ανοιχτοί, ούτε καν δεμένοι. Και μεταφέρθηκαν στο αεροπλάνο και από εκεί στην Ελλάδα για να καμετρηθούν εδώ. Και ρωτώ εγώ, άντε κάποιος πάει και αλλάξει το σάκο. Ποιος θα τον ελέγξει? Εγώ? Πώς θα ελεγχθεί? Έγινε το συμβάν, σας το είπα στο γραφείο μου, βίντεο κανονικό. Γι' αυτό κατήγγειλα νοθεία. Ας τα αφήστε τη μυστικότητα. Δεν μου ενδιαφέρει. Εξασφαλίζεται η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων
Έχουν περάσει 4 μήνες που στο είχα πει εδώ. Από τον Ιούλιο. Σας είπα, εκαθαρίστε τους 500.000 νεκρούς. Θα πάτε σε εκλογές και θα ψηφίζουν οι νεκροί, οι πεθαμένοι και όλοι αυτοί που δεν ζουν. 500.000. Ξέρετε πώς είναι 500.000. Ξέρετε το νούμερο. Ας το μάθει ο ελληνικός λαός. Το 8% του εκλογικού σώματος είναι. Δηλαδή, εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Μου εγγυάται η Νέα Δημοκρατία ή κάποιος ότι το 8% αυτό δεν θα μετατοπιστεί κάπως για να πάει κάπου? Πείτε μου εσείς. Αν θέλετε να είστε σοβαρή κυβέρνηση, διαγράψτε τώρα τους πεθαμένους από τους εκλογικούς καταλόγους και να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για 3 μήνες. Αλλιώς θα ψηφίσουν και οι νεκροί. Κάποτε ψήφισαν τα δέντρα, οι πέτρες, οι ρακούλες. Τώρα θα ψηφίσουν οι νεκροί. Θα βγάλουμε τα ζόμπι από τα φέρετρα για να ψηφίσουν. Έτσι είναι η δημοκρατία σας. Κύριε Πρόεδρε, χίλια συγγνώμη. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Α, για τα παιδιά. Ναι, επειδή είναι παιδιά νηπιαγωγείου και πρέπει να αποχωρήσουν. Επιτρέπω. Ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρία σε που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μικρό Εργαστήριο Δημοκρατία που οργανώνει το έδρμα τη Βουλή, 20 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το νηπιαγωγείο Ουράνιο Τόξο. Η Βουλή σας καλωσορίζει, παιδιά. Δεν ακούω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μπορείτε να συνεχίσετε. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι μετά θάνατο ζωή. Εσείς μπορεί να είστε άφρισκος ή άθεος και να μην πιστεύετε. Λέω, ρε παιδί μου, γιατί ψηφίζετε και το νόμο του Λάτκι, άρα δεν μπορεί να είστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Πάμε παρακάτω. Όχι, αυτό λέει το δόγμα μας. Τώρα, αν εσείς το ερμηνεύετε όπως θέλετε, είναι άλλη σημασία. Ακούστε, στα δόγματα δεν είμαι ο λίγο με το δόγμα ή ο πολύ με το δόγμα, είστε νομικός. Όπως και στο νόμο. Ο νόμος είναι ολικός και εφαρμόζεται κατά γράμμα. Έτσι λοιπόν, όταν λέει η Εκκλησία, η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα και οι χριστιανοί δεν την ακολουθούν, δεν την ακολουθούμε. Γι' αυτό είμαστε εξ αρχής και εξ υπαρχής και από θέση αρχής εναντίον. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κεραμέως. Ήρθε εδώ η κυρία Κεραμέως, εξυπνότατη, για να πείσει το ελληνικό λαό και λέει: εδώ έχουμε όλα τα κόμματα. Κάνει μία έτσι. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο. Έχουμε όλα τα κόμματα. Τώρα, αν έχεις πρεσβειοποία ή μοιοπία, θα χρειαστείς να τα δεις καλύτερα. Μπορεί να είναι και 80, ας πούμε. Θα κάτσει ο 75χρονος να δει τα κόμματα και τα χρώματα. Άλλος αχρωματοψία, άλλος μοιοπία, άλλος πρεσβειοποία, θα τα ελέγξει. Εγώ το πιστεύω. Θα πάτε στην πίσω εικόνα και έχει μια τρίλιζα. Έτσι λέει, έχει κάτι νούμερα λέει, όπως το τζόκερ. Παίζετε από το 1 μέχρι το 42. Μπορεί να παίξετε και τζόκερ αν θέλετε. Βάζεις το 1, το 7, το 8, το 6 και κερδίζεις το τζόκερ. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Ήρθατε εδώ και μας είπατε πράγματα πραγματικά αστεία. Σαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σας αρέσει η πολυχρωμία. Πάμε λοιπόν. Όπως έκανε η κυρία Κεραμέως, θα κάνω και εγώ. Παίρνουμε το μεγάλο φάκελο, ο οποίος είναι επώνυμος. Ανοίγουμε τον άλλο φάκελο, ο οποίος είναι ανώνυμος. Μέσα έχει ένα ολόκληρο βιβλιαράκι για να το διαβάσει ο παππούς των 77 ετών και να ενημερωθεί για το πώς ψηφίζει. Πιο μέσα έχει ένα άλλο φάκελο, τον οποίο τον παίρνουμε αυτό το φάκελο, βάζουμε, ψηφίζουμε εδώ πέρα, στα χαρτάκια, και ο παππούς το βάζει μετά εδώ μέσα, εδώ, αφού ψηφίσει με τον τζόκερ, το βάζει εδώ, το στέλνει πίσω και τελείωσε η διαδικασία. Πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο αστείο, αλλά είναι για σας. 20 για σας. Για τον παππούλι όμως μπορεί να είναι και 1,5-2 ώρες στη ζωή του και να κάνει και λάθος. Και η ψήφος είναι σοβαρή υπόθεση στη δημοκρατία. Δεν μπορείς να παίζεις με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και στέλνεις πίσω τα χαρτιά. Ποιος θα τα ελέγξει? Ποιος θα τα μετρήσει? Ποιος θα τα παραλάβει? Θέλω λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ποιος? Για πείτε μου εσείς, ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα γίνει νοθεία? Θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Είστε σεφ στην εκλογική μαγειρική. 12 νόμους σε 5-6 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι νομίζετε ότι παίρνετε και Μισελέν. Πέρα από σεφ, είστε και αριστούκοι σε αυτό. Έλα όμως που η Μισελέν είναι και λάστιχα, και εδώ πάθετε φούιτ που λέμε στη Βόρεια Ελλάδα. Κλάταρε το λάστιχο της δημοκρατίας σας. Επειδή ήρθε η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή και είχε προειδοποιήσει ότι εδώ έχουμε χάλχευση. Έχουμε φαλκίδευση, έχουμε νοθεία της ίδιας της ουσίας της δημοκρατίας που είναι η ψηφοφορία. Και γιατί το κάνανε αυτό, θα σας πω εγώ. Κύριε Δοδονή, επειδή είστε ζωηρός άνθρωπος, θα σας διαβάσω τι είπε ο Σκάι για τον εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία, τι λέω εγώ. Έτσι. Γι' αυτό και, κύριε Ξανθόπουλε,
Ευχαριστώ πολύ που μας σέβεστε. Θα πω το εξής, επειδή είστε ευγενικός άνθρωπος το κάνω αυτό. Θα πω το εξής. Σας διαβάζω τι είπε ο Sky, το κανάλι τους. Ακούστε. Εκπρόσωπος της εταιρείας δημοσκοπήσεων. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, η ελληνική λύση θα είναι ενισχυμένη στην Ευρωβουλή με δύο έδρες. Αν υπάρξει αλλαγή στο εκλογικό σύστημα αυτό που κάνουνε, σε ένα αναλογικότερο, να είχαμε να λέγαμε, θα έχουμε ενίσχυση των μεγαλύτερων κομμάτων και ενδεχομένως η μία επιπλέον έδρα της ελληνικής λύσης θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο νόμος τους. Θέλουν να κλέψουν την ελληνική λύση και μόνο. Γιατί εμείς τους αποκαλύπτουμε, εμείς τους απογυμνώνουμε και δεν συμφωνούμε σε αντιδημοκρατικές επιλογές. Το λένε οι ίδιοι. Ξεδιάτροπα. Γιατί είναι πολύπλοκο το σύστημα. Και έχω κάνει ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν. Και θα πω και το εξής. Εμείς θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την ιστορία. Θα είμαστε οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας. Ήδη η κυρία Κεραμέως, 5.000 εκλογικοί αντιπρόσωποι της ελληνικής λύσης είναι έτοιμοι, γιατί είχαμε 3.000 προηγούμενες εκλογές, παρά το γεγονός όπου είχαμε αντιπροσώπους δεν υπήρξε πρόβλημα, όπου δεν είχαμε υπήρξε πρόβλημα. Θέλουμε όμως από εσάς κάτι. Να ελέγξουμε το λογισμικό με ειδικούς τεχνικούς. Τη Singular, ζητήστε το επιτέλους όλοι σας. Άκουσα ακροθυγώς την κυρία Κωνσταντοπούλου να το λέει χθες. Αφήνεται σε μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει εκλογές, το καταλαβαίνετε. Ιδιωτική εταιρεία είναι, την εμπιστεύεστε? Δηλαδή εγώ είμαι ιδιώτης και κάνω τις εκλογές. Τους εμπιστεύεστε εσείς τα υπόλοιπα κόμματα? Να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντί τους. Θα σας κλέψουν, σας λέω. Είναι ειδικοί. Είναι ειδικοί. Δεν θα θυμίσω την κάλπη που πήραν και φύγαν από εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται, Κατσίκης. Το θυμάστε καλά πώς το λέγανε αυτό που είπε. Καλπογιάννης. Μετέφερε την κάλπη και φεύγει. Είστε ειδικοί σε αυτά. Είστε μανούλες. Αλλά εδώ έχετε αυτόν που θα σας ανακόψει και λέγεται ελληνική λύση. Ζητάμε αυτοπρόσωπη παρουσία στην καταμέτρηση. Όλα τα νομικά όπλα τα έχουμε έτοιμα πλέον, κυρία Κεραμέως. Θα καταφύγουμε σε ό,τι δικαστήριο υπάρχει για να σας ανακόψουμε την οφία. Εγώ θα σας το πω. Θα πάμε οπουδήποτε. Και όποιος και αν και εφόσον υπάρξει οφία και αποδειχθεί, θα πάει φυλακή. Δεν τα αφήσουμε έτσι. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Αν συμβεί το απευταίο, κάποιος θα πάει φυλακή. Ακούστε τώρα. Προσπαθείτε να ξελιγελάσετε τους ομογενείς. Ότι δεν ενδιαφέρεστε, κυρία Κεραμέως, εσείς και η κυβέρνησή σας. Θα τους πω κάτι στους ομογενείς. Αν καταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον, δεν σημαίνει, κυρία Υπουργέ, ότι είναι χαζός αυτός. Όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί σημαίνει ότι απλά δεν είστε άξιοι εμπιστοσύνης εσείς. Δεν φταίει αυτός ο ομογενής. Γιατί λέω ότι δεν ενδιαφέρεστε για τους ομογενείς? Έκλεισαν σχολεία στη Γερμανία. Λίγο πριν φύγετε από το Υπουργείο σας, είχαμε αναταραχές. Στο Μόναχο και σε άλλες πόλεις. Ομογενείς είναι εκεί. Τι κάνετε για τα σχολεία ως κυβέρνηση? Για πείτε μου. Ενδιαφέρεστε για τους ομογενείς? Για τους Έλληνες που πάγουν σε όλο τον κόσμο? Όχι, υποκριτικά το κάνετε. 150.000 Έλληνες στη Μαριούπολη δεν ξέρουμε πού είναι. 150.000 Έλληνες στη Μαριούπολη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σε πόλεμο. Ενδιαφέρεστε. Ενδιαφέρεστε, ωραία. Στη Μεγάλη Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που ζητάνε μόνο βιβλία. Μου έστειλαν επιστολή πριν μια εβδομάδα. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι η Νέα Δημοκρατία? Στη Βόρεια Ήπειρο, ο Μπελέρης είναι φυλακή. Μήνες. Ενδιαφέρεστε για την ομογένεια. Τι κάνετε για τους Βορειοϊπειρώτες? Έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ορθόδοξοι Έλληνες της Μέσης Ανατολής. Τι κάνετε για αυτούς? Τίποτα. Έλληνες των Σκοπίων. 200.000 κατά τον Γκλιγόροφ. Τι κάνετε για αυτούς? Τίποτα. 700.000 Ελληνόπουλα έφυγαν από την Ελλάδα και έγιναν μετανάστες. Τι κάνετε για αυτούς? Τίποτα. Δημογραφικό. Τελειώνει η Ελλάδα. Τι κάνετε για αυτούς? Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τα παιδιά αυτά? Τίποτα. Όχι, κάνετε κάτι. Φέρνετε λαθρομετανάστες και τους μπολιάζουμε. Είναι μια λύση και αυτή, κατά τη δική σας άποψη και την άποψη του ΣΒΑΠ. Ακούστε τώρα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την κλοπή της ψήφου του ελληνικού λαού. Και απευθύνομαι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Κύριοι συνάδελφοι, πολιτική σημαίνει προβλέπω. Τώρα γιατί αλλάζουμε άποψη κάποιοι? Σας είχα προειδοποιήσει. Σας είχα πει, τους ξέρω. Γνωρίζω τι κάνουμε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα.
Έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τις καρέκλες, το καταλαβαίνετε. Δεν θα αλλάξουν άποψη. Γιατί ψηφίζετε λοιπόν? Εδώ σας θέλω, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί να ψηφίσετε κάτι που είναι σαθρό? Δεν θέλει το καλό των ομογενών η Νέα Δημοκρατία. Θέλει μόνο την ψήφο. Θέλει την εξουσία, θέλει την καρέκλα. Εδώ λοιπόν κάνω μια έκκληση σε όλους σας, στην αντιπολίτευση. Πήγα να σας ξεγελάσουν. Είστε συνεργοί τους? Τους εμπιστεύεστε? Είμαι βέβαιος πως όχι. Αφού λοιπόν δεν τους εμπιστεύεστε, καταψηφίστε το νομοσχέδιο αυτό επιτέλους. Καταψηφίστε το. Διότι αν το ψηφίσετε, όπως έλεγε ο Φούλερ, αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο είναι συνεργός στην απάτη. Δεν φταίει αυτός που τον εξαπάτησε. Είστε συνεργοί στην απάτη αν ψηφίσετε παρόλα αυτά το νομοσχέδιο αυτό. Θα πω κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έλεγε ο Κικέρον, όσο πλησιάζει η κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας, τόσο πιο τρελή είναι η νόμη της. Και αυτός ο νόμος είναι τρελός. Δεν στέκει ούτε νομικά, ούτε δημοκρατικά. Δεν είναι νόμος. Καλπονοθεύει το σύστημα. Γιατί ο Πρωθυπουργός διαπιστευτήρια μάλλον θέλει να δώσει σε κάποιους. Ίσως βιάζεται να πάει στην Ευρώπη ο άνθρωπος. Έχει συμφωνήσει, φαίνεται. Ακούγονται πολλά. Και δεν το διαψεύδει κατηγορηματικά ο ίδιος. Τι θέλουμε εμείς? Τι προτείναμε στην κυρία Κεραμέως και στον κύριο Λιβάνιο, ένα προς ένα? Κάναμε μια πρόταση νόμου. Τι λέγαμε σε αυτήν? Πρώτον, στις βουλευτικές εκλογές καθορίζονται εκλογικές περιφέρειες στο εξωτερικό, όπως και στις εθνικές. Εκλέγεται ορισμένος αριθμός ομογενών βουλευτών από τους 300 ήδη. Τους αφαιρείτε το εκλέγεστε. Θέλετε μόνο την ψήφο, όχι να έχουν παρέμβαση. Τρίτον, το ίδιο στις ευρωεκλογές από το 2021, από τώρα, δηλαδή να στηθεί η ιστορία αυτή. Οι ψήφοι εκτός επικράτειας δεν προσμετρούνται σε αυτούς της επικράτειας. Είναι λάθος. Η ψηφοφορία των κατοίκων του εξωτερικού γίνεται παράλληλα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με επιστολική ψήφο, αν υπάρχουν δυσκολίες. Η καταμέτρηση γίνεται την ίδια ώρα με αυτή της επικράτειας, στα ίδια εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Αυτά ζητήσαμε. Γιατί τα ζητήσαμε, κύριε Κεραμέως? Γιατί αυτά τα λίγα είναι η ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν θα κλέψετε στις εκλογές. Και το αρνηθήκατε αυτό. Το αρνηθήκατε. Αυτά είναι μας ενοχλούν. Και καλό και πάλι τους βουλευτές. Καληνύχτα. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Μην ψηφίσετε το νομοσχέδιο αυτό. Τρυπάει την ουσία της δημοκρατίας. Βεβηλώνει, ακυρώνει την βούληση του ελληνικού λαού. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα για το μέλλον. Γιατί τους είδατε σαν τους κλέφτες το απόγευμα. Θέλουν να το φέρουν για τις εθνικές εκλογές. Γιατί σας είπα, σκοπός τους είναι αυτό που λέω, η λαιλασία του κράτους. Θεωρούν λάφυρο το κράτος και θεωρούν ότι η εξουσία είναι το βήμα από που θα μπορούσαν να λαφυραγωγήσουν. Και επειδή μιλάμε για πολιτική, ακούω τώρα τους από πίσω, γιατί οι 200 βγήκαν από κάπου. Ποιοι ψήφισαν? Ποιοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία? Ποιοι ήταν τα δεκανίκια της στην πρώτη φάση αυτής της ιστορίας? Συγκεκριμένα κόμματα. Και επειδή είμαι παλιός στην πολιτική, ή δεν ξέρατε, άρα είστε άσχετοι από πολιτική και κακώς είστε εδώ μέσα, ή ξέρατε και ψηφίσατε για να στηρίξετε αυτούς. Ο ελληνικός λαός λοιπόν αντιλαμβάνεται, έχει το αίσθηκτο και μπορεί να καταλάβει ποιος άδολα υπηρετεί το συμφέρον του λαού και ποιος με δόλο υπηρετούν κάποιοι τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μέσα υπάρχουν κάποιοι και είναι πολλοί. Εμείς είμαστε απέναντι ολικά, συνολικά, σε αυτήν τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε και στην ακρίβεια για να κλείσω. Ακρίβεια. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, με πυροτεχνήματα και πας δεν λύνεις το πρόβλημα της ακρίβειας. Σας ρωτώ εσάς εν πλήρη τιμή. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα προϊόντα όταν η ενέργεια είναι ακριβή? Ακριβή ενέργεια, ακριβό καύσιμο, ακριβή πρώτη ύλη, ακριβό κόστος παραγωγής. Όταν
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε στον Ταβός και έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη μέρα ότι πληρώσαμε 7 δισευρώ αντί για 1 δισευρώ για να πάρουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Πληρώσαμε 6 δις παραπάνω, το είπε στον Ταβός. Δεν σας πειράζει αυτό σας, Νέα Δημοκρατία? Δεν σας ενοχλεί? Τους βουλευτές, τους αξιοπρεπείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους καλούς συναδέλφους. Δεν σας ενοχλεί ότι ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δώσαμε 7 δις αντί για 1 δις? Αντί τσέπη του βγαίνουν. Γιατί δεν κάνουμε εξορίξεις? Άλλη ερώτηση. Η Κύπρος έκανε ήδη και βρήκε στο οικόπεδο 6 τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου. Γιατί από το 19 δεν κάνει τίποτα? Πώς θα πέσουν οι τιμές όταν έχεις υπερφορολόγηση, κύριοι συνάδελφοι? Υπερφορολόγηση. Όλα τα λοιπάσματα είναι πανάκριβα. Πώς θα καλλιεργήσει ο αγρότης? Όταν ο Πρωθυπουργός ικανοποιεί δίθεν συμμάχους εναντίον των Ελλήνων. Θέλετε παράδειγμα? Αυτό που είπε στον Ταβός. Ομολόγησε ότι το 22 πληρώσαμε 7 δις αντί για 1 δις. Και να πω και κάτι εδώ στο Πασόκ και στους υπόλοιπους. Τους ψευτοαριστερούς, όχι εσάς. Ψευτοαριστερούς. Όχι εσάς. Εσείς είστε κέντρο αριστεροί. Υπάρχουν ψευτοαριστεροί, κέντρο αριστεροί, αριστεροί κανονικοί, για να τα λέμε όλα, και ο λίγο αριστεροί πιο πάνω. Είναι ένα καλό πράγμα αυτό το πράγμα, το ψευτό αυτό. Να σας πω, ενοχλείστε πολύ από τους ψευτοαριστερούς εδώ μέσα για τις λιτανίες, τον επιτάφιο και όλα αυτά. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στον Ταβός και καλέσανε ένα σαμάνο, ένα μάγο Ινδιάνο και έκανε τελετουργία, δεν σας ενοχλήσε εσάς? Ούτε η αισθητική σας? Τίποτα δεν σας ενοχλεί τελικά? Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία σας ενοχλεί? Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν αναφέρομαι συναδέλφους παριστάμενους, έτσι, γενικά αναφέρομαι. Με μάγους και σαμάνους στον Ταβός. Και ο Πρωθυπουργός εκεί να τα βλέπει. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ναι, κλείνω. Να σας πω και τα νεότερα. Τι δέχθηκε ο Πρωθυπουργός? Το διαβατήριο του διοξιδίου του άνθρακος. Ξέρει κανένας την εδώ μέσα? Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε. Από 1 Φεβρουαρίου, κύριοι συνάδελφοι, στα πλοία τα ελληνικά θα πληρώνουμε παραπάνω εισιτήριο, γιατί τους βάλανε, λέει, διαβατήριο διοξιδίου του άνθρακος για να ταξιδεύουμε. Το ξέρετε αυτό? Τα νησιά μην αγανακτείς. Τα 5,5 είναι καλά για εσάς. Ρώτα τον άλλο με τα 300 και 500 ευρώ που θα βγάζει. Ο επινάβλιος, έτσι λέγεται, ο επινάβλιος διοξιδίου του άνθρακος, θα γράφει έτσι στο χαρτί και πάνω στο εισιτήριο. Στα εισιτήρια ακτοπλοϊκών γραμμών θα πληρώνουμε παραπάνω λεφτά. Χτυπάμε και τον τουρισμό. Χτυπάμε και τον τουρισμό. Και βγαίνουν στον Ταβός και ήδη μιλάνε για τη νέα ιδεολογία. Η οικοκτονία είναι η νέα ιδεολογία του Ταβός. Επειδή ήταν ενημέρωτοι οι περισσότεροι. Ξέρετε τι σημαίνει οικοκτονία? Λένε ότι το διοξίδιο του άνθρακος οφείλεται στη γεωργία, αλληλεία και κτηνοτροφία. Που σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσουμε τους τρεις πυλώνας του πρωτογενούς τομέα. Το λένε οι ίδιοι στον Ταβός, το είπαν. Να διαλυθούν. Τους φαίνονται περίεργα, ξέρετε, μερικούς εδώ. Δεν διαβάζουν. Τους λέω, οικοκτονία. Μπείτε στις απορίσματα του Ταβός και δείτε το. Το γράφει μέσα. Το ξέρουν οι αγρότες. Το ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Το ξέρουν οι αλληλείς. Φαίνεται νομοσχέδιο, λέει, για τον ΕΛΓΑ. Αύξηση ασφαλής του από 4-8% για τους αγρότες. Πώς θα μειωθούν οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα? Πώς θα κατασκευάσει ο Έλληνας, ο παραγωγός προϊόντα, όταν το λείπασμα έχει αυξηθεί, ακούστε, στην Ελλάδα, συν 6% και όταν στις υπόλοιπες χώρες έχει πέσει από 20 μέχρι 40% κάτω? Πώς θα πέσουν οι τιμές στην ενέργεια όταν δεν κάνεις εξορίξεις? Για να μην σας πω το άλλο, το καλύτερο. Έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Πειραγμένες οι αντλίες σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Ακούστε τι λέει. Έως και 21% παίρνουμε μικρότερη ποσότητα, τα πληρώνουμε για 100 ευρώ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Πρέπει πλάκα κάνουμε. Πού είναι το κράτος? Πού είναι το κράτος? Πού είναι το κράτος, πείτε μου εσείς? Θα χτυπήσει την ακρίβεια με πυροτεχνήματα, πρωθυπουργός? Με πυροτεχνήματα δεν χτυπά την ακρίβεια, ούτε υπηρετεί τον πολίτη και τα νέα παιδιά. Υπηρετεί τον καπιταλιστή, τον ολιγάρχη, την πλουτοκρατία και όχι τον ελληνικό λαό. Αυτοί είστε, αυτούς υπηρετείτε. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα ακίνητα όταν ο πρωθυπουργός δεν καταργεί την πίσα? Παρακαλώ, καταλαβαίνετε. 1,5 λεπτό ακόμα και κλείνω. 1,5 λεπτό. Πώς θα πέσουν οι τιμές, για πείτε μου εσείς, αφού πλέον η Golden Visa ισχύει, ακούστε, 250.000 ακόμη και στις λαϊκές περιοχές στο Περιστέρι. Καταργήστε την Golden Visa, δεν μπορούν να νοικιάσουν τα νέα ζευγάρια ένα σπίτι να μείνουν μαζί να κάνουν παιδιά. 600 και 700 ευρώ νίκιο. Αλλά βρήκατε τώρα, γιατί πιέζει ο κύριος Πρόεδρος, βρήκατε το κόλπο. Έχετε τα τυχαία βίντεο, κύριε Κεραμέως.
Πάει ο πρωθυπουργός για καφέ, βρίσκει μια ωραία κυρία, τι ωραίος άντρας που είστε. Πάει στον άλλον, έχω λέει κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πάει στον τρίτον, όλα καλά είναι κύριε πρωθυπουργέ. Στημένα βίντεο είναι η νέα μόδα. Τυχαία βίντεο, τυχαία ρεπορτάζ. Εμείς του λέμε του κύριου Μητσοτάκη ότι όταν οι άνθρωποι δεν έχουν αρετές, τότε δανείζονται από την κολακία. Προσέξτε τους κόλακες κύριε πρωθυπουργέ και την κολακία. Προσέξτε. Πάμε και στο τελευταίο θέμα για κλείνω εδώ γιατί μας πιέζει ο κύριος Πρόεδρος. Συνεδριάζει η Εκκλησία της Ελλάδος. Άργησε ο Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών άργησε πολύ. Και όταν αργείς πολύ δίνεις χρόνο στη Νέα Δημοκρατία κύριε Αρχιεπίσκοπε. Βγήκαν Μητροπολίτες και μίλησαν. Και τι είπαν? Ότι ο χριστιανισμός πρεσβεύει αυτό. Όποιος είναι χριστιανός, όσοι θέλει πίσω μου ελθεί, ακολουθεί. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία των παραδόσεων, των αξιών και των κανόνων να ακολουθήσει αυτούς, γιατί ακολουθεί τους Νταβός και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους? Δικαίωμά της. Εμείς θα ακολουθήσουμε την παράδοση, την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, τις αξίες, όλα αυτά που μας άφησαν οι παππούδες μας. Τα δίθεν κόμματα που ζητάνε δημοψήφισμα ξεχνούν τον Τσίπρα. Πώς ζητάτε δημοψήφισμα, πώς κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό? Τι δημοψήφισμα, τον Τσίπρα τον ξεχάσατε? Εδώ θέλει απόφαση του ελληνικού λαού να βγει η Εκκλησία και να πει: όποιος βουλευτής ψηφίσει αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο θα καταψηφιστεί από όλους τους χριστιανούς. Να δείτε πώς θα τρέχουν σαν, να μην πω κατά κουβέντα και παρεξηγηθούν κάποιοι εδώ μέσα, να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Αυτό θέλει να κάνει η Εκκλησία. Γιατί είναι σοβαρό θέμα η πίστη μας, η Ορθοδοξία. Δεν αρκεί μια ανακοίνωση. Όχι. Και τι κάνουν τώρα? Διχάζει ο Πρωθυπουργός και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σαν δεκανίκη να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Φέρει προχωρημένη αντίληψη, λέει, διαχωρισμού κράτους και Εκκλησίας. Δείτε πώς στημένο το παιχνίδι είναι. Φέρει πρόταση, λέει ο κ. Κασελάκης, για διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας. Και ρωτώ τον κύριο Κασελάκη, τα ακίνητα που έδωσε η Εκκλησία, που είναι δισεκατομμύρια ευρώ, θα τα πληρώσει από την τσέπη του ο ίδιος, αν γίνει ο διαχωρισμός? Δεν μπαίνω στο μεταφυσικό. Δεν μένω στο Ορθόδοξο της Ελλάδος. Δεν μένω στο κατά το Σύνταγμα τι λέει. Μένω στην ουσία. Θα πληρώσει τα ακίνητα και τις εκτάσεις ο Κασελάκης από την τσέπη του, αν γίνει ο διαχωρισμός? Γιατί η Εκκλησία μπορεί να ασκήσει μετά ένδικα μέσα αστικών αγωγών κτλ. Δηλαδή, ο κ. Κασελάκης ή τον εφήβρε ο κ. Μητσοτάκης ή δεν ξέρει από πολιτική. Γιατί εξυπηρετεί την πολιτική Μητσοτάκη. Εκεί που έχει πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης, έρχεται ο Κασελάκης και το στηρίζει με μια ατυχή, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, επιλογή. Κύριε τώρα, Πρόεδρε, έχουν ζητήσει και άλλοι αρχηγοί. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους Έλληνες. Σήμερα, δεν... Απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Είναι 32 λεπτά. Έλληνες, αγαπητά μου παιδιά, να θυμάστε ένα πράγμα από τη σημερινή παρουσία σας. Όταν ένα έθνος ξεχνά την τέχνη του πολέμου, όταν γελιοποιεί τη θρησκεία του, όταν μετατρέπεται σε έθνος φυλαργύρων, τότε οι άγριες φυλές και οι βάρβαροι έχονται, όπως έλεγε ο Καβάφης. Εμείς λέμε λοιπόν, εκλογές τον Ιούνιο, όχι αποχή. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Θα κάνουν οθεία. Άρα λοιπόν, αν πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι Έλληνες, θα αντιστραφεί το κλίμα. Οι κακοί πολιτικοί εκλέγονται από τους καλούς πολίτες που έχουν συχαθεί αυτή την πολιτική. Την κακή πολιτική. Αυτή την κακή πολιτική θα την ανατρέψει μόνο η ελληνική λύση. Νικήστε λοιπόν το σάπιο, το διεφθαρμένο, το παλιό. Φέρτε το νέο, το ελληνικό, το σοβαρό, το στιβαρό, το ελληνοκεντρικό. Μία είναι η λύση και είναι ελληνική. Σας ευχαριστώ πολύ.